Δαδιά είχε εντοπιστεί ως ένα δάσος εθνικής ευρωπαϊκής σημασίας, το οποίο έπρεπε να προστατεύσουμε, και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να μην ανησυχούν για τα χρήματα, λέγοντας ότι ο κρατικός μηχανισμός και ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καλύψουν τις ανάγκες. Υπάρχουν όμως ορισμένες χαραμάδες τουλάχιστον αισιοδοξίας. Πράγματι, η αποτύπωση η δορυφορική δείχνει ότι η ζημιά δεν είναι τόσο καταστροφική όσο στην αρχή φοβόμασταν. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ζημιά, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, όμως όπως φάνηκε και από το βίντεο, έχουμε αρκετές εκτάσεις οι οποίες είναι είτε άκαυτες είτε έχουν καεί λίγο, και αυτό θα βοηθήσει στη φυσική αναγέννηση αλλά προφανώς και στην προστασία της πανίδας. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία και από τον οργανισμό αλλά και από τις οργανώσεις που βοηθούν, και θέλω και αυτές να τις ευχαριστήσω, και πιστεύω ότι η πανίδα θα μπορέσει να επιβιώσει και να ανακάμψει και με την όποια βοήθεια χρειάζεται από τον άνθρωπο. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής, γιατί δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Έχουμε μια πολύ καλή δασική υπηρεσία και πολύ έμπειρους ανθρώπους εδώ πέρα στο πεδίο, και θέλω να τους ευχαριστήσω. Αυτό το οποίο έχω ζητήσει είναι ταχύτατα, το γνωρίζει και ο Βαγγέλης ο Κουντούφας, να ετοιμάσουμε όλες τις μελέτες. Ήδη αυτές έχουν αποτυπωθεί στο χάρτη, έτσι ώστε με τους αναδόχους αναδάσωσης, το ονομάζουμε, ουσιαστικά πρόκειται για πρώτες παρεμβάσεις αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, γρήγορα να μπορούμε να μπούμε στο πεδίο και να κάνουμε αυτό το οποίο καταφέραμε και κάναμε στην Εύβοια. Στην Εύβοια τα αντιπλημμυρικά τα οποία κάναμε αντέξανε όλα, και το δάσος ήδη έχει αρχίσει και αναγεννάται, και η εικόνα είναι μάλλον καλύτερη από ό,τι θα περιμέναμε 2 χρόνια μετά. Αυτό απλά γιατί πρέπει, όσο και αν είναι δύσκολο, να βλέπουμε λίγο τα πράγματα με μια σχετική αισιοδοξία. Έχουμε κινητοποιήσει πολλούς ιδιώτες αναδόχους, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο θα ήθελα, Βαγγέλη, είναι να διαχωρίσουμε στο μυαλό μας τα έργα που αφορούν την Δαδιά από τα έργα του υπόλοιπου νομού, έτσι ώστε τα έργα ενδεχομένως της Δαδιάς να τα αναλάβει ένας, ακριβώς γιατί είναι η Δαδιά και είναι συγκεκριμένα ορισμένη, και τα υπόλοιπα θα κινηθούμε ήδη για την Παλαγία, έχουμε τον ανάδοχο, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό και να κινηθούμε πολύ γρήγορα στα άμεσα. Είχαμε την ευκαιρία χθες να συζητήσουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε άμεσα, τη συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση του Εύρου, καθώς ο Εύρος δεν του είναι άγνωστες οι πλημμύρες. Και προφανώς πρέπει να γίνουν ευρύτερες παρεμβάσεις, οι οποίες απαιτούν έναν πιο συγκροτημένο κεντρικό σχεδιασμό.